Μια κάστα από αστείους που το παίζουνε μάγκες. Ψάχνουνε για μαλάκες. Με βαρύκτουπες ατάκες κάνουν πλάτες. Σε μικρές και υπέρογγες απάτες ακαμάτες. Βγάζουν ευρώ πατώντας σε εργάτες. Τυπάδες μονάχα νοιάζονται για τους παράδες. Σωμάδες περιφρουρούμενες από ζητάδες. Χιλιάδες επιβιώνουν μάτιους κουμπαράδες. Μα αυτοί αφιψηλού μακριά από μπελάδες. Θα σε πείσουν, κάθε πρόβλημα θα επιλύσουν. Θα σου ζητήσουν να τους ψηφίσεις για να νικήσουν. Θα σε ξεχάσουν όταν στα έδρα να καθίσουν κι αν μιλήσουν. Ξύλινα ελληνικά θα ξεστομίσουν. Κόψε φάτσες ή πιο πολύ είναι για μπάτσες. Ράτσες, μοστράρουν δίπλα τους κυράτσες, τριγυρίζουνε πιάτσες. Ζητούν ψήφους με θράσος από αυτούς που παλεύουν μες στο τσιμεντένιο δάσος. Ποιοι είναι όλοι αυτοί πολιτικοί? Στέκουν χλωμοί πάνω στη σκηνή. Χέρια κουνούν και σε κοιτούν. Μα δεν μπορούν κάτι να σου πούν. Σκοτεινές φιγούρες χαλεπών εποχών διεκδικούν τον τίτλο του Ρομπέν των φτωχών. Υπόπτω παρελθόν, αμφιλεγόμενο παρόν. Πάντα στο έλεος καναλαρχών και εκδοτών. Νομοσχέδια με σκοπό να γίνουν καλές. Με ομόλογα πολλές τσέπες γίναν χοντρές. Αρπαχτές μεταμφιεσμένες σε μετοχές. Κάνουν θράψεις σε παλιές και σε νέες εποχές. Ευθύνη, λέξη που αγνοούν τι σημαίνει. Εκτός αν κάνουν πολλά και φτάσει ο κόμπος το χταίνει. Συμβαίνει αν το σκηνικό είναι χοντρό. Συνεργάτες υπουργών να βουτούν στο κενό. Αιρετοί προστάτες με περγάμινες κάρτες. Κάποιοι προδότες που διέπρεψαν ως αποστάτες. Δίθεν αντάρτες ας μπουν στον πόλεμο του δρόμου για να δούνε πως φροντίσανε για το καλό μου. Ποιοι είναι όλοι αυτοί, πολιτικοί? Στέκουν χλωμοί πάνω στη σκηνή. Χέρια κουνούν και σε κοιτούν. Μα δεν μπορούν, κάτι να σου πουν. Όλοι αυτοί πολιτικοί στέκουν χλωμοί πάνω στη σκηνή. Χέρια κουνούν και σε κοιτούν. Μα δεν μπορούν, κάτι να σου πουν. Έλληνες, σας ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη σας. Σήμερα μιλήσατε εσείς. Ο ελληνικός λαός και κανείς άλλος αποφασίζει για το ποιος κυβερνά τον τόπο. Τα γενικά όρια ηλικίας δεν αυξάνονται, το ύψος των εισφορών δεν αυξάνονται, το ύψος των συντάξεων δεν μειώνονται. Ο κόσμος θέλει να υποθούν όλα και θα υποθούν. Να κατανοήσει αίτια, να αναλυθούν ευθύνες και θα το πράξουμε.